Καλώς ήρθατε σε ένα ξεχωριστό βίντεο, είπαμε τον Αντρέα. Σήμερα δεν είχα όρεξη για βιντεάκια, σενάρια, αυτά το ένα το άλλο και λέμε να γυρίσουμε ένα βλογκάκι, γιατί είστε καιρό εσείς που με ρωτάτε, Θωμά, ποια τηλεόραση έχεις, ποιο home cinema έχεις, τι χρησιμοποιείς για να κάνεις βίντεο και γενικά ρε παιδί μου να κάνουμε ένα, πώς τα λένε αυτά ρε Αντρέα, οι YouTubers. Ένα studio tour. Studio tour. Φτιάξτε καφεδάκι, εγώ έχω φτιάξει πάλι, θα μου πείτε πάλι, όχι γιατί μου αρέσει τον γάλα στον καφέ το μπα. Γιατί έτσι μου αρέσει ρε. Αλλά είναι σκέτος όμως ο Τζουκούς. Να ξέρεις κάθε φορά το φτιάχνει για μας. Ναι. Όπως καταλάβατε πίσω από την κάμερα είναι ο Αντρέας, ο γνωστός. Αντρέας και μη εξαιρετίος. Αντρέας έτοιμος. Έτοιμος. Εσείς είσαστε έτοιμοι. Τότε φύγαμε. Και με ένα μαγικό τρόπο που ονομάζεται μοντάζ, γιατί εκεί μεταφερθήκαμε στο workstation. Πώς τα λέω τα αγγλικά, πώς τα μιλάω. Εδώ πέρα πέφτει πόνος, εδώ πέρα χύνεται υδρότας, θα λέγαμε. Είναι το γραφείο που κάθομαι και δουλεύω για τα βίντεο του καναλιού. Κάτω βλέπουμε έναν υπολογιστή φανερά ταλαιπωρημένο. Αντρέα, δεν ξέρω να το πιάνεις αυτό το ταλαιπωρημένο. Κάτι φαίνεται. Την ταλαιπώρια. Πνίγηκα, πεθάνω. Πεθάνω ρε. Τι θα θέλω τα vlog, δεν μπορώ. Ο καημένος παιδιά διαμαρτύρεται τον τελευταίο καιρό μετά το edit, γιατί έχει αυξηθεί το edit στα βίντεο, οπότε έχει αρχίσει και διαμαρτύρεται. Κάποια στιγμή πρέπει να αναβαθμιστεί κι αυτός, γιατί είναι χρόνια που είναι έτσι όπως είναι τέλος πάντων και που αντέχει πολύ είναι. Όποιος ασχολείται με edit, γενικά όποιος δουλεύει ρε παιδί μου από τον υπολογιστή, είτε είναι γραφίστας, είτε είναι όλα αυτά, σίγουρα 1000% παίζει με δύο οθόνες μπάλα. Να πω την αλήθεια, θέλω να πάρω και μια τρίτη. Θέλω μια από τις δύο να την βάλω από πάνω, να την έχω από πάνω σαν monitor να βλέπω και να δουλεύω με δύο ultra wide. Τώρα ποιες είναι αυτές συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, αυτή εδώ είναι η LG 29 ultra wide. Θα την έχετε δει πολλές φορές μπροστά σας. Κάνει περίπου στα. Πόσο την είχαμε δει, δηλαδή, 180 ευρώ. Ναι. 190, είναι πολύ φτηνή. Τώρα πια κάνει 170. 170, ναι. Είναι πολύ φτηνή γενικά και είναι πολύ καλή, παιδιά, να ξέρετε. Όχι με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο, μιλάμε, έχω ρίξει τρελή δουλειά εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η Philips 273V, από ό,τι λέει εδώ πέρα μπροστά το ταμπελάκι, γιατί μπορώ να το θυμόμουν αποκλείεται. Μία απλή οθονούλα 1080p, απλά την έχω εδώ πέρα δεξιά για να κάνω search όταν θέλω κάτι να το πετάξουμε στο βίντεο, στα bump, ξέρετε, ναι. Σαν συμπληρωματικό, ρε παιδί μου, να μπορείς να δουλεύεις. Πάνω, τα δύο ηχεία είναι τα Rocket, τα... Όχι, Rocket 6 είναι και είναι 6 γιατί είναι εξάρι το ηχιάκι που έχει πάνω. Της KRK είναι. Αυτά είναι απίστευτα καλά ηχεία, είναι αυτοενισχυόμενα για όσους ξέρουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται ρε παιδί μου κάποιον επιπλέον ενισχυτή, έχουν δικό τους ενισχυτή πάνω. Τα ανοίγει, τι θες ρε Αντί. Τώρα θες να ανέβεις πάνω στο... Έλα εδώ, μην ανέβεις πάνω στο... Έλα εδώ, σημαίνει, έλα. Έλα, θα έρθω εγώ σε σένα, έλα. Έλα βρε Μωάμεθ, έλα ήρθε το βουνό. Έλα, άντε. Έλα όμως, αποφάσισέ το. Άντε. Ανθή, πιστεύουμε σε σένα! Ναι, ρε! Θα έλεγα ρε σκύλα, αλλά. Δεν κολλάει. Μπράβο, ρε Ανθή! Να με γεμίσει τρεις, κάτσε εδώ. Λοιπόν, θες καφουδάκι, πίνεις. Να το πίνεις γλυκό εσύ. Αυτά τα ηχεία τα είχα πάρει τότε που ασχολιόμουν με τη μουσική. Είναι ηχεία μουσικής παραγωγής, για μουσική μίξη. Για μίξη ήχου, τέλος πάντων, τέτοια πράγματα. Δεν τα για κανένα λόγο. Είναι πανάκριβα καταρχάς. Κάνουν. Καλά, τώρα δεν ξέρω πόσο κάνω να σου πω. Γιατί πάνε πολλά χρόνια που τα έχω πάρει. Τότε τα είχα πάρει 300 ευρώ το ένα. Δηλαδή 600 στάρικα και τα δύο μαζί. Δεν τα συστήνω για να βλέπετε ταινίες αυτά. Καμία σχέση. Αν και τρία χρόνια βλέπαμε με αυτά, έτσι. Ναι. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, ναι. Ωραία. Και το μπασάκι του το έχουν. Βέβαια, επειδή είναι εξάρια και η μεμβράνη τους δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν βγάζουν τόσο μπάσο. Δεν τα συστήνω τέλος πάντων για ταινίες, ρε παιδί μου. Κάτι που ήθελα να πω εδώ και καιρό, είχαμε γυρίσει και ένα άλλο βίντεο, θυμάσαι, Αντρέα. Που έλεγα για τα μικρόφωνα που είχα πάρει και τέτοια. Μόνος μου το είχα γυρίσει. Ναι. Μας έκλασε η Αντρέα, μπράβο. Είχα πάρει κάποτε μικρόφωνα και αυτά για το Batcave για να κάνουμε τα podcast που κάνουμε, ρε παιδί μου. Μέσα τα επεισόδια χρειαζόμασταν πολλά μικρόφωνα. Και τι ήθελα να σας πω, επειδή βλέπω γενικά πολλούς YouTubers που φλεξάρουν και παίρνουν ακριβά μικρόφωνα και ακριβά όλα αυτά και τέτοιο. Όσοι έχετε ακούσει τα podcast που κάνω, να ξέρετε, τα κλειδωμένοι μαζί μου, έχουν γίνει με αυτό εδώ το μικρόφωνο. Αυτό εδώ το μικρόφωνο, όπως και τα άλλα τρία που έχω πάρει ίδια, κάνει. Ναι, εντάξει. Θα μου αφήσει να κάνω βίντεο. Κάνει το πολύ 35 ευρώ. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα ακριβό μικρόφωνο, αυτό εννοώ. Αυτό θέλω να πω. Είναι ένα φθηνό μικρόφωνο. Και αν ακούσετε το αποτέλεσμα που έχετε ακούσει στα podcast, θα νομίζετε ότι είναι ένα μικρόφωνο το οποίο κάνει 200, 300, 500 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ το μικρόφωνο που έχει να κάνει γι' αυτό. Μιλάμε τώρα και ιδίες. Αυτός που το χειρίζεται.
Αλλά αυτό που το χειρίζεται να ξέρει να πάρει το 100% από το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Ή από τη συγκεκριμένη κάμερα ή από αυτό που. Τώρα θα ξεκινήσει εδώ πέρα. Κάνουμε επεισόδιο. Έλα, κατέβαμε τώρα λίγο. Μπράβο το κορίτσι. Αυτή ήταν η Ανθή, παιδιά, για όποιον δεν την ξέρει, δεν την έχει δει από το Instagram. Έχει σημασία, δείξε, Ανδρέα, εδώ, η κάρτα ήχου που έχετε. Μια οικονομική, θα έλεγα, κάρτα. Νομίζω κάνει γύρω στα 150 ευρώ. Κάπου εκεί, άντε πιο καινούργια, να κάνει 200 ευρώ. Δεν είναι ακριβή, τέλος πάντων. Έχει πολύ καλούς προενισχυτές. Αυτή δηλαδή που πάει το μικρόφωνο και προενισχύει τον ήχο είναι πάρα πολύ καλή. Είναι βραβευμένοι κιόλας προενισχυτές. Γι' αυτό και είχα προτιμήσει αυτή και γι' αυτό βγαίνει και αυτό το αποτέλεσμα από αυτό το μικρόφωνο. Βέβαια, εννοείται ότι αν πάρεις ένα καλύτερο μικρόφωνο θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, το καλύτερο αποτέλεσμα, να ξέρετε, στα μικρόφωνα έχει να κάνει και με το τι θέλετε να κάνετε με αυτό το μικρόφωνο. Θέλετε να μιλάτε σε podcast, θέλετε να κάνετε βίντεο καλή ώρα με αυτό το μικρόφωνο, ας πούμε, που έχει ο Ανδρέας αυτή τη στιγμή πάνω στην κάμερα, που είναι ένα Godox. Μικρούλι, τέτοιο μπορεί να σας το βάλει φωτογραφία πάνω. Θέλετε να τραγουδήσετε? Αν τραγουδάτε, τι θέλετε να τραγουδήσετε? Τι είσαστε, άντρες που θέλετε να τραγουδήσετε, γυναίκα που θέλετε να τραγουδήσετε? Κάθε μικρόφωνο, παιδιά, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν αυτό που θέλετε να κάνετε. Αυτό, τέλος πάντων, το είχα πάρει από Γερμανία, νομίζω το είχα πάρει μαζί με άλλα δύο, δηλαδή τρία ίδια. Είχα ήδη ένα για να έχω στα podcast. Και έχουν βγει. Δεν ήταν μαύρο. Να ξέρετε, το έχω βάψει εγώ μαύρο. Τι άλλο έχουμε εδώ? Α, Ανδρέα, δείξε εδώ γιατί με έχουν πρίξει. Αυτή εδώ, τέτοια, αυτή εδώ, ναι. Που ήταν και στο παλιό σκηνικό του καναλιού. Επειδή μου έχετε γράψει πάρα πολύ από πού το έχει βρει Θωμά, τι είναι Θωμά, πού μπορούμε να το βρούμε Θωμά. Παιδιά, δεν ξέρω πού μπορείτε να το βρείτε. Αυτή την φωτογραφία την είχα βρει στο ίντερνετ. Κάπως κάπου είχα ψάξει, την είχα βρει σε πολύ μεγάλη ανάλυση. Την είχα φτιάξει εγώ, νομίζω, με ένα πρόγραμμα AI. Είχαν βάσει την ανάλυση, κάτι τέτοιο. Πήγα σε ένα μαγαζί που φτιάχνει καμβάδες, τους έδωσα το σχέδιο, τους είπα πόσο επί πόσο να μου το κάνουν και μου το έφτιαξαν οι άνθρωποι. Αυτό. Και αυτό είναι. Αυτό. Ανδρέα, από εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα ασχοληθείς μαζί μου? Μην κάνουμε τώρα, ε. Πάμε. Θα το γυρίσουμε. Λοιπόν. Επόμενο, καταρχάς εδώ πέρα πήραμε από τότε που έχουμε κάνει την ανακοίνωση καταρχάς του στούντιο. Δεν σας έχω δείξει πως είναι ολοκληρωμένο. Τότε νομίζω ότι δεν ήταν όλα. Λοιπόν, εδώ, αυτό δεν σας το είχα δείξει τότε που είχαμε κάνει το βίντεο. Μπράβο. Πρώτον, καλύπτει τη βρώμα από την κουζίνα. Πολύ σημαντικό. Καλύπτει τη βρώμα από την κουζίνα. Δεν βλέπει κανένα, δεν φέρεις καλεσμένο. Δεν τον πας στην κουζίνα. Καλά, κουζίνα έχει, λες. Ναι, σου λέει με την κουζίνα θα μου τη δείξει. Όχι, του λέει. Έχει κλείσει κουρτίες, δεν βλέπει τίποτα, οπότε είσαι άρχοντα. Μια χαρά. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ορίζει τον χώρο στα δύο για να κλείσει λίγο την ηχό που ήδη θα ακούτε. Γιατί είμαι και μακριά, άμα έρθω κοντά είναι λιγότερη ηχό του χώρου, ρε παιδί μου. Την κλείνει υπέρ αυτά και το κάνει να φαίνεται και λίγο πιο, πώς να σου, πιο κινηματογραφικό, ε. Ανδρέα, δεν είναι σαν αυλαία. Πιο δωμάτιο, α πούμε, κάτι λίγο έτσι. Πιο, ναι, πιο στούντιο, είναι πιο όμορφο, ρε παιδί μου. Το να φαινόταν η κουζίνα μέσα, το κλείνει, καλύπτει και την κουζίνα, είναι και όμορφο. Εδώ γυρνάω και τα αληθινές ιστορίες θρίλερ που έχετε δει. Αν δεν έχετε δει αληθινές ιστορίες θρίλερ, τρέξτε να δείτε αληθινές ιστορίες θρίλερ, είναι σειράρα. Και πάμε να δούμε, Ανδρέα, τι έχουμε πάρει εδώ για να βλέπουμε ταινίες. Για να δούμε τι έχουμε πάρει για να βλέπουμε ταινίες. Αρχικά είχαμε πάρει αυτή εδώ την τηλεόραση, την έχουμε δηλαδή πριν την ανακαίνιση. Αυτή εδώ είναι μία Samsung 65, την οποία όταν την πήρα μου φαινόταν τεράστια, τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει και μου φαίνεται μικρούλα. Εντάξει, έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης, δηλαδή 85 θα πάμε μετά, σίγουρα. Δοκιμασμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. 1,5 χρόνο την έχουμε, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Από πέρσι τα Χριστούγεννα την έχουμε. 1,5 χρόνο δηλαδή. Ναι. Την έχουμε 1,5 χρόνο. Είναι πάρα πολύ καλή τηλεόραση. Παρόλο που είναι φθηνή, παιδιά, να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή πήγα και την είδα, έχει πέσει στα 5,70. Εσύ πώς την πήρες? 6 εκατοστάρια. Ναι. Την είχα πάρει προσφορά εγώ από 1,000 τότε που είχε. Ναι. Την είχαν βάλει 6 εκατοστάρια. Δυσκολεύτηκες κιόλας την ώρα. Δυσκολεύτηκαν ευτυχώς ο Ανδρέας και ο Γιώργος που παίζουν στα quiz. Με πιέσανε και την πήρα ευτυχώς. Με βοήθησαν να πιστώ, τέλος πάντων, να την πάρω. Την τζίπησα τότε 6 εκατοστάρικα, τώρα κάνει 5,70-5,80 που μπήκα και είδα. Παιδιά, αν τα έχετε για να ψάχνετε τηλεόραση, πάρτε. Αξίζει. Αξίζει, είναι πάρα πολύ καλή και το λογισμικό της είναι καλό. Λίγο το κομπιουτεράκι της έχει χαλάσει. Είναι ηλίθιο. Είναι βλαμμένο, έχει ένα ελάττωμα και δεν πάει προς τα δεξιά και δεν ξέρω αν είναι ελαττωματικά, είναι σε εμάς έτυχε τέλος πάντων. Αλλά γενικά, σαν τηλεόραση, είναι απίστευτη, την έχουμε καταφαριστηθεί και θα συνεχίσουμε να την ευχαριστιόμαστε. Τι γίνεται τώρα, όπως σας είπα. Τα ηχεία που έχω, ναι, μεν είναι πάρα πολύ καλά ηχεία. Έχουν το μπασάκι τους, καλά μουσική δεν το ζητάω να ακούτε εκεί, είναι εκπληκτικό, αλλά για ταινίες δεν κάνουν. Οπότε είχα γενικά, ήθελα να μπούσα εδώ και χρόνια, ρε παιδί μου, ήθελα να πάρω ένα home cinema
να μπορώ να απολαμβάνω ταινίες στο σπίτι. Γιατί εντάξει, όπως τα έχετε καταλάβει, βλέπω πάρα πολλές ταινίες, βλέπω πάρα πολλές σειρές. Πλέον τις βλέπουμε και μαζί με τον Αντρέα εδώ πέρα, αράζουμε, πετσώνουμε για ώρες και βλέπουμε. Οπότε δεν γινότανε εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα, σε αυτό το κανάλι, να μην έχουμε home cinema. Εγώ τι κάνω, ακούστε τώρα. Επειδή πρώτον, όπως έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο, δεν μου τρέφουν από τα μπατζάκια τα λεφτά. Και δεύτερον, μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ η λέξη προσφορά. Πάρα πολύ όμως. Πάρα, τρελαίνομαι. Όταν βλέπω τη λέξη προσφορά από δίπλα, παπά τι με πιάνει, Κεντράρω, λοκάρω κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία τα τσεκάρω κατά καιρούς. Ναι. Και μόλις μπουν σε προσφορά ή όταν είναι περίοδος προσφορών, που συνήθως όταν είναι περίοδος προσφορών, βέβαια δεν υπάρχουν προσφορές, είναι λίγο μούφα οι προσφορές που υπάρχουν. Συνήθως να ξέρετε τις καλές προσφορές βρίσκεται τον καιρό που δεν είναι περίοδο προσφορών. Και μιλάει πάνε... τώρα έμπειρος, γιατί. Σας μιλάω εδώ εμπειρία. Ακόμα και κουκλάκια που βγαίνουν σε προσφορά 3 ευρώ τα παίρνετε. Αφήστε το. Κουκλάκια που βγαίνουν 15 ευρώ από τα σκοτία. Γι' αυτό τα παίρνω. Οπότε τι γίνεται. Έψαχνα μια εποχή ένα home cinema, τα είχα λοκάρει αυτά που ήθελα. Δεν είναι και πολλά, να ξέρετε, οικονομικά. Είναι 2 της LG νομίζω. Είναι το ίδιο ακριβώς. Απλά το άλλο έχει κάτι ψεύτικες κολόνες με τα ίδια ηχεία μέσα. Anyway. Και είναι και αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά σας, το οποίο είναι το Sony HD-S40R 600W μαύρα, με ασύρματα ηχεία, 5,1 home cinema, το οποίο αποτελείται από το woofer, το οποίο είναι και ο ενισχυτής του. Αυτό εδώ, φαίνεται Αντρέα? Κάτι φαίνεται. Την μπάρα εδώ αυτή, η οποία στην ουσία είναι 3 ηχεία. Είναι τρία ηχεία, όπως το βλέπετε, φαίνεται και όλα που είναι χωρισμένα. Και τι γίνεται πίσω εδώ πέρα, για γύρνα Αντρέα, γύρνα εσύ, θα πάω. Όπως βλέπετε εδώ από πίσω, το έχω καλυμμένα. Έλα Αντρέα. Αυτό εδώ είναι το ένα ηχιάκι και από την άλλη πλευρά έχει άλλο ένα ολό ίδιο, αλλά η μαγιά όλη είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ο ενισχυτής των πίσω ηχείων. Τα ηχιάκια δηλαδή που είδατε, ο οποίος επικοινωνεί ασύρματα με το γουφεράκι, οπότε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να περνάνε καλώδια από τη μία μεριά στην άλλη και να έχετε καλώδια κάτω από τα πόδια σας και αυτά. Το βάζεις. Με τη μία σε δευτερόλεπτα βλέπει κατευθείαν απέναντι το woofer και παίζουνε υπέροχα, συνδέονται υπέροχα. Τα κρέμισα. Πόσο καιρό τα έχουμε, Αντρέα, τα ηχεία? Πάνε κανένα τρίμηνο? Παραπάνω. Είμαστε βασικά φοβερά ικανοποιημένοι. Είναι δηλαδή δεν το πιστεύαμε. Α! Να σας πω και αυτό. Γι' αυτό ήταν ο πρόλογος. Αυτό το home cinema αυτή τη στιγμή, όμως το πατήσετε να το δείτε, κάνει γύρω στα 500 ευρώ. Ωραία, εγώ το πήρα 300. Συγκεκριμένα 299. Δεν ξέρω αν ήταν σε προσφορά ή κατάλαβε η Sony ότι είναι πολύ καλό για να το πουλάει 300 ευρώ. Πραγματικά. Αλλά όταν το πήρα 300 ευρώ, εγώ αυτό το πράγμα που άκουσα δεν το περίμενα. Δηλαδή και τα 5 εκατοστάρικα που κάνει τώρα, ταξίζει. Είναι 600W. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, εάν παίξει ταινία, μουσική, οτιδήποτε από την τηλεόραση με την οποία είναι συνδεδεμένο οπτική ίνα, ο ήχος δεν είναι τόσο δυνατός όσο εάν συνδέσω από τον υπολογιστή μου που είναι με HDMI συνδεδεμένο την ίδια ταινία. Σου βάζω την ίδια ταινία και εδώ. Και εκεί για τον υπολογιστή ακούγεται πολύ πιο δυνατά. Δηλαδή εδώ το βάζω στο max, φανταστείτε, για να ακούσω έτσι full basso και τέτοια αυτά να θέλω να τρίζουν εδώ πέρα, να γκρεμιστεί το κτίριο θέλω εδώ πέρα όταν βλέπουμε ταινίες. Στο υπολογιστή το βάζουμε στο 80% και δεν αντέχουμε. Είναι έτσι η φάση του home cinema. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Αν κάποιος από εσάς ξέρει, γράψτε κάτω στα σχόλια. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάποιοι πιο ειδικοί που θα γνωρίζουν. Παιδιά, κάντε το δώρο στον εαυτό σας, πραγματικά. Εάν έχετε μια καλή τηλεόραση. Καλά, πρώτον επενδύσετε στην τηλεόραση, έτσι, αν δεν έχετε μια καλή τηλεόραση, για να βλέπετε ταινίες από το σπίτι, ενώ και σειρές. Αλλά αμέσως μετά, να ξέρετε, αλλάζει εντελώς την εμπειρία. Καλά ηχεία. Ένα home cinema. 5,1. Έστω και ένα 2,1 να είναι, δηλαδή δύο ηχιάκια εδώ, δύο κολονίτσες. Με το γουφεράκι, κάνει διαφορά. Το γουφεράκι, παιδιά, κάνει διαφορά. Το να ακούς το μπασάκι σου κάνει διαφορά. Τώρα, το 5,1 σου δίνει και αυτή την ψευδέστηση, παιδί μου, του χώρου. Περνάει αεροπλάνο, ένα αεροπλάνο από την οθόνη, το ακούς και αυτά αυτιά σου να περνάει από πίσω σου, να τέτοιο και τέτοια. Αμφί, μπορείς να μην κρεμίσεις. Κάνει πάλι. Κόφτω ρε. Αυτά όσον αφορά εδώ πέρα τη φάση, το πώς βλέπουμε ταινίες, σειρές, πώς ευχαριστιόμαστε τη θέαση από το σπίτι. Εδώ δίπλα, όπως βλέπετε, αυτό ήθελα να σας πω πριν, ότι το μικρόφωνο που χρησιμοποιώ στα βίντεο δεν ενδείκνυται ότι θα αλλαχθεί αυτό το μικρόφωνο λίαν συντόμως. Είναι το Audio Technica AT2035. Φοβερό μικρόφωνο. Το οποίο τι γίνεται, παιδιά, εδώ, επειδή στο σπίτι εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα με το ρεύμα, δεν ξέρω, βγάζει θόρυβο το ρεύμα στο οτιδήποτε ήχου συνδέσεις. Έχει ένα θέμα, δεν ξέρω, με τη γείωση, κάτι γίνεται. Και βγαίνει ήχος σε πολλά βίντεο, να πούμε, τα έχω πετάξει στα σκουπίδια γιατί τα έχω ξαναγυρίσει λόγω του ήχου, επειδή βγάζει θόρυβο στον ήχο.
Οπότε για να το αποφύγω αυτό, γιατί στην αρχή έγραφα ήχο από τον υπολογιστή και όχι από την κάμερα κατευθείαν. Τώρα γράφω από την κάμερα, ας πούμε, κατευθείαν. Πήρα αυτόν εδώ, φορητό εγγραφέας δηλαδή, είναι ο Zoom H5. Όταν τον πρωτοπήρα, να σας πω την αλήθεια, έκλαιγα λίγο τα λεφτά μου και έλεγα πω ότι πήγες και εδώ, κάνει 250 ευρώ, είναι ακριβώς, δεν είναι φθηνός. Αλλά τι γίνεται, παιδιά, αυτός με έχει σώσει και στα εξωτερικά πλάνα που έκανα, ας πούμε στο quiz που έκανα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην IMAX. Χρησιμοποίησα αυτόν εδώ πέρα. Αυτός τι καλό έχει, είναι σαν να έχετε, παιδιά, μία φορητή κάρτα ήχου όπου γουστάρετε. Γράφει ήχο από οπουδήποτε. Έχει δύο υποδοχές για δύο μικρόφωνα. Έχει προενίσχυση Phantom Power 48 και για τις δύο. Μπορεί ταυτόχρονα να γράφει και από τα δύο κανάλια αυτά. Και ταυτόχρονα να γράφει και από τα μικροφωνάκια τα δικά του. Που είναι αυτά εδώ. Και είναι και στέρεο κιόλας, παιδιά. Βλέπετε, δεν κουνιέται. Αυτά, να ξέρετε, τα μικρόφωνα εδώ μπροστά τα χρησιμοποιούν στις αυτοί που κάνουν τη δουλειά για τις ταινίες και για τις σειρές, που παίρνουν audio samples από ένα ποτάμι που τρέχει, από τον άνεμο που φυσάει ανάμεσα στα φύλλα, ας πούμε, των δέντρων, από τα πουλιά που πετάνε, από μια πέτρα που θα πετάξει, από τα βήματα κάποιου που περπατάει στο χώμα, περπατάει, τέτοια χρησιμοποιούν, τα βάζουν, στοχεύουν προς τα εκεί που θέλουν και παίρνουν έναν ήχο κρυστάλλινο. Όντως βγάζει ήχο κρυστάλλινο, να ξέρετε αυτό, να ξέρετε το χρησιμοποιείτε. Και αυτό χρησιμοποιώ όταν γράφω ένα βίντεο για το κανάλι πλέον. Γιατί αυτό δουλεύει και με μπαταρίες, δουλεύει και με ρεύμα βέβαια. Αλλά εγώ το βάζω με μπαταρίες, άρχοντας, δεν έχω να κάνω καμία σχέση με τα ρεύματα εδώ πέρα. Το γράφω από εδώ πέρα. Κρατάει πάρα πολύ μπαταρία, δεν καίει πολύ μπαταρία. Οπότε, παιδιά, όχι απλά δεν κλαίω τελικά τα λεφτά μου, με έχει σώσει. Άλλα δύο πολύ σημαντικά πράγματα που θέλω να σας δείξω. Αυτή η μπάρα εδώ είναι τη Γκοβί. Καταρχάς, να σας πω ότι οτιδήποτε βλέπετε εδώ πέρα και δεν είναι sponsor, το απλά τα έχω αγοράσει και σας τα δείχνω γιατί με ρωτάτε αυτό. Να σας πω την αλήθεια, το πήρα, αν παρατηρήσατε στα πρώτα βίντεο, δεν το είχα αυτό. Είχα μόνο αριστερά, θα σας το πω. Μάλλον αυτά τα έχουμε παρουσιάσει. Ναι, ολόκληρο βίντεο έχουμε κάνει. Ολόκληρο βίντεο έχουμε κάνει με αυτά. Καλά, και αυτά και αν δεν έχουν βγάλει τα λεφτά τους. Ναι. Πολύ ποιοτικά παιδιά και συνεχίζουν να με εντυπωσιάζουν. Αυτό που δεν με εντυπωσίασε όσο με εντυπωσίασαν τα Nanoleaf είναι αυτή η πάρα της Γκοβί. Δεν ξέρω, στα βίντεο που είχα δει στο YouTube, παιδιά, είχα εντυπωσιαστεί περισσότερο. Μου φαινόταν πιο εντυπωσιακά, πιο να έχουν πιο πολλές λειτουργίες. Δεν έχουν, παιδιά, πολλές λειτουργίες. Δηλαδή, αν εξαιρέσετε τα χρώματα, ένα στάνταρ χρώμα που μπορεί να το βάλει και να φωτίζει, τα υπόλοιπα είναι πολύ στάνταρ. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει εσύ όπως κάνει εδώ. Το Nanoleaf του λες εσύ, θέλω χρώμα κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και κάνε κυματισμό ή σβήνει άναβε. Μπορεί να το κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτό εδώ, παιδιά, δεν μπορείς να το κάνεις ό,τι γουστάρεις. Είναι πολύ φωτεινό, δηλαδή έτσι και το έχεις στο 100%, αυτή τη στιγμή είναι στο 30%, φανταστείτε που το βλέπετε εσείς. Και το Nanoleaf τόσο είναι, στο 30%, και τα δύο είναι υπερφωτεινά. Απλά αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν θα το πρότεινα. Χίλιες φορές, πάρτε ένα άλλο. Βέβαια δεν έχει σχέση η τιμή τους. Το ένα νομίζω κάνει, αυτό κάνει 99 ευρώ, 100 πες, κάνει 100 ευρώ και αυτά κάνει 200 και. Τώρα για μένα που τα ήθελα για τη δουλειά μου, προφανώς τα λεφτά αυτά αξίζουν. Γιατί το σκηνικό, όλο το σκηνικό στην ουσία είναι αυτό. Αυτό εδώ πέρα τα 100 ευρώ δεν ξέρω αν τα αξίζει ή όχι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω εντυπωσιαστεί. Σας το λέω γιατί με ρωτάτε πολύ αν αξίζει να το πάρετε και αυτά και ποιο είναι και τι κάνει. Αυτά που τα έχω ερωτευτεί, παιδιά, θέλω πραγματικά να τα πάρω αγκαλιά, είναι αυτά εδώ τα LED panels που είναι ένα εδώ και ένα εκεί. Αντρέα, δείξε το, δεν ξέρω αν το έχεις δείξει. Αυτά έρχονται σε τάκι. Τι να πω για αυτά τα LED φώτα, δηλαδή αν είστε βιντεογράφοι, εάν κάνετε αυτή τη δουλειά, καταρχάς είναι φτηνά για αυτό που προσφέρουν, κάνουν 230 ευρώ. Κάποιοι μπορεί να το ακούτε και να λέτε μεγάλο ποσό, όχι παιδιά, για LED φώτα. Είναι πάρα πολύ λίγα και ειδικά για LED φώτα που κάνουν, είναι απίστευτα φωτεινά. Έχουν τρελές ρυθμίσεις από πίσω, μπορείς εσύ να τα ρυθμίζεις. Εδώ αλλάζουν τα χρώματα ανάλογα με το που θες εσύ και με την μπάρα. Εδώ αλλάζεις το πόσο δυνατά θες να φωτίζει. Και έχει βέβαια από εδώ και τα διάφορα τα τέτοια. Κάνει εδώ πέρα διάφορα κόλπα. Λευκό, καλά δεν το συζητάμε, τα κάνει μέρα εδώ πέρα όλα. Παίρνει δύο μπαταρίες πάνω. Τώρα είναι με ρεύμα, παίρνει δύο μπαταρίες και μπορείς εδώ αλλάζοντας το διακόπτη και πηγαίνοντας από εδώ να δουλεύει τις μπαταρίες. Έχουν αυτά εδώ τα αυτάκια που είναι πολύ χρήσιμα όταν θέλεις το φως να γίνει, να το κατευθύνεις εκεί που θες εσύ και να μην απλωθείς όλο το χώρο, όπως κάνουν τα softbox, ας πούμε. Εγώ συνήθως το χρησιμοποιώ είτε για να διακοσμήσει το πλάνο μου με χρώμα, να του δώσει πνοή, ρε παιδί μου, ένα μπλε χρωματάκι, να δει, του δίνει πνοή, του δίνει μεγαλύτερη γοητεία, είτε για backlight. Για να διαχωρίζει τον εαυτό μου από το background. Ξέρεις που θέλω να πάμε? Με χαίρο. Στο Batcave. Πάμε λίγο στο Batcave να σας δείξω και τι γίνεται μέσα. Πάμε. Πάμε.
Εδώ πέρα φοβερό artwork φτιαγμένο από το φίλο μου το Θωμά το γραφίστα, εμένα δηλαδή. Και εδώ, πω ήχο. Και εδώ παιδιά είναι το bad και ανοίξουμε ένα φως, ανοίξα τα έχουμε όλα. Εδώ μπορεί να είναι λίγο σκοτεινό, είναι το πλάνο. Το bad cave, παιδιά, το bad cave, το πολυεργαλείο θα λέγαμε, ο πολυχώρος. Ο πολυχώρος εδώ πέρα, ο οποίος πλέον χρησιμοποιείται για την καινούργια σειρά που φτιάξαμε στο κανάλι, η οποία λέγεται, το όνομα το βρήκε ο Αντρέας και λέγεται Αν πήγαινε στραβά. Αυτό είναι εδώ το σκηνικό του Αν πήγαινε στραβά. Εάν δεν έχετε δει το επεισόδιο, θα σας βάλω από εδώ να το δείτε. Μην το χάσετε, παιδιά, είναι ξεκαρδιστικότατο. Και επίσης χρησιμοποιείται για τα podcast που κάνουμε. Βλέπετε εδώ ένα στρογγυλό τραπέζι. Εδώ έχουμε το τέλος πάντων. Τα backstage. Α, και το ψάχνω αυτό, ρε. Μπράβο, ρε. Άρα και δε, μπράβο. Θα πρέπει άλλο. Πάλι κάτω από το βίντεο. Εδώ έχουμε τις περούκες που τις πήραμε πρόσφατα τις περισσότερες. Όχι αυτή, είναι αυτή την έχουμε από παλιά. Τις υπόλοιπες τις πήραμε. Εντάξει, έτσι έχουμε μία-μία, ρε, Αντρέα. Εντάξει. Είναι οι περούκες εδώ του καναλιού που χρειάζονται γιατί για να κάνουμε αυτά τα ωραία τα σκετσάκια που γουστάρουμε κι εμείς, γουστάρετε κι εσείς. Θέλω κι άλλες, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να φτιάξω ένα μίνι βεστιάριο σιγά-σιγά και με στολές. Να έχουμε να κάνουμε σκετσάκια. Παιδιά, τα σκετσάκια τα γουστάρουμε πολύ και θα τα βάλουμε ακόμα περισσότερο σιγά-σιγά στο μέλλον στο κανάλι. Και θα έχουν και νέες σειρές, έχονται και νέα πράγματα που δεν σας τα έχουμε πει ακόμα. Μακάρι, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Εντάξει, και λεφτά, παιδιά, να έχουμε, γιατί χωρίς λεφτά δεν γίνονται. Ας πούμε, μόνο και μόνο για το σκηνικό, ας πούμε, του Αν πήγαινε στραβά, πήγαμε τζάμπο και σκάσαμε 100 plus ευρώ έτσι. Μπαμ, σε μία μέρα. Αυτό είναι και το Bad Cave. Πάμε μέσα να κλείσουμε, Αντρέα. Πάμε μέσα. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Αυτό, αν έχετε κάποια άλλη απορία ή θέλετε να προτείνετε κάτι, μια αλλαγή, κάτι ότι γουστάρετε, ρε παιδί μου. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε κάτω στα σχόλια, θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ επίσης να μάθω αν σας άρεσε αυτού του είδους το βίντεο. Ένα βλογκάκι, να το πούμε. Ένα βλογκάκι έτσι ωραίο, χαλαρό, με το καφεδάκι μας. Δεν έχουμε, όπως καταλάβατε, πολλά πράγματα να σας δείξουμε για το. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Λίγα και καλά. Και σιγά σιγά εξελισσόμαστε. Όπως λέει και το wallpaper που θα δείτε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Α, εντάξει, μπράβο, μπράβο. Όπως μας το έμαθε ο φίλος μας, ο Ted Lasso. Δεν θα το πω, να το γκουγκλάρετε, να μάθετε τι σημαίνει. Και με αυτό θα κλείσουμε. Να περνάτε όλοι καλά, να έχετε όλη υγεία, να γουστάρετε ό,τι και να κάνετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.